κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η ώρα των δανειοληπτών». Μια εκπομπή η οποία έχει σαν βασικό στόχο να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι χρειάζονται αυτή τη στιγμή την ενίσχυση της τεχνικής νομικής βοήθειας για ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, με διευθέτηση των δανείων τους. Είναι μια εκπομπή των τηλεθεατών. Οι τηλεθεατές έχουν το λόγο. Οι τηλεθεατές είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να βγουν στον αέρα ανά πάσα στιγμή, να πούν αυτά τα οποία έχουν να πούν, να ζητήσουν συμβουλές, να κάνουν τα σχόλιά τους χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση. Και κυρίως είναι μια εκπομπή η οποία δίνει στους τηλεθεατές την φωνή να έχουν δυνατότητα να εκθέσουν όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν γύρω από τις επίμαχες διευθετήσεις των κόκκινων δανείων, που σίγουρα νομίζω, Βασιλική, καλησπέρα, καλησπέρα, ότι έχουν μπροστά τους ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Είναι, θα έλεγε κανείς, το πιο κρίσιμο ζήτημα όσον αφορά την τελική ευθεία της οικονομίας, διότι έχει δύο διαστάσεις. Μία διάσταση είναι η διάσταση που έχει να κάνει με το τι θα γίνει με δανειολήπτες οι οποίοι κινδυνεύουν με πάρα πολλά μέτρα μπορούν οι τράπεζες να πάρουν εναντίον τους. Έχουμε επίσης και τους πληστηριασμούς για τα στεγαστικά δάνεια. Υπάρχουν όμως και μέτρα για άλλα δάνεια καταναλωτικά που ενδέχεται να μην έχουν κάποιο ενέχειρο ακινήτου από πίσω. Και βεβαίως είναι και πολύ κρίσιμα όλα αυτά για τις τράπεζες, διότι οι τράπεζες, εάν δεν τα χειριστούν τα θέματα σωστά, είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουν και αυτές το προσήκον αποτέλεσμα και θα αναγκαστούν να επιβαρύνουν με νέες αυξήσεις κεφαλαίου τους μετόχους τους. Πάντως, πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είδαμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο διοικητής Εθνικής, ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, πρώην διοικητής Εθνικής, πλήρωσε με την απομάκρυνσή του και όχι από κάποιον άλλον, αλλά από τους ανθρώπους του SSM, από τις εποπτικές, θα έλεγα, από τα εποπτικά έργα, όργανα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την αδυναμία του να μπορέσει να φέρει σε θετικά αποτελέσματα, μάλλον στα στοχευμένα αποτελέσματα, την Εθνική Τράπεζα. Εν γέννη, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό το οποίο θα παιχθεί, διότι εάν οι δικοί αποτύχουν, είναι εκείνες που θα την πληρώσουν και ασφαλώς έχουν από πάνω τους και τον SSM που παρακολουθεί, έχουν από πίσω και τους μετόχους. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή διοικητές και, θα έλεγα, μέλη διοικητικών συμβουλίων σε τράπεζες που διώκονται ποινικά και ασφαλώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά σε σχέση με την τρομοκρατία που επιχειρούν να επιβάλλουν στους δανειολήπτες. Κυρία Ντροτζάτο, εσείς που είστε και νομικός, νομίζω πρέπει να μας πείτε μερικά πράγματα, διότι πλέον είναι η νομική διάσταση εκείνη που δίνει το τελικό αποτέλεσμα σε όλα αυτά τα επίπεδα. Ναι, και τελικά χρειάζεται συνεχώς ένας δικηγόρος και για τα δικαστήρια, αλλά και εξωδικαστικά χρειάζεται, απαιτείται πλέον η παρουσία δικηγόρου, γιατί όταν διαπραγματεύεται κάποιος με τράπεζα, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρές οι τράπεζες, οι διαπραγματεύσεις, αλλά γίνονται και πάρα πολύ, πραγματικά γίνονται και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και δεν λέμε ότι κάνουν διαγραφή στα καταναλωτικά μέχρι 90% που το έχουμε συζητήσει και μας έχουν τύχει πολλές φορές. Τώρα έχω και πρόσφατη διαγραφή στεγαστικού δανείου, στεγαστικού όχι καταναλωτικού, και μάλιστα σε ένα 40%. 40% διαγραφή δανείου, Εδώ, δεν λέω λόγια. Αυτό είναι πόσο χρόνο πήρε, Βασιλική, και τι στρατηγική ακολουθήθηκε για να μπορέσει να φτάσει αυτό το νούμερο? Αυτό καταρχάς είχε γίνει ένα αίτημα παλαιότερα, το φθινόπωρο είχε γίνει, με πολλή υπομονή και επιμονή. Καταφέραμε το κούρεμα στο στεγαστικό δάνειο. Είναι στεγαστικό. Τα στεγαστικά είναι πιο δύσκολα. Τα καταναλωτικά είναι εύκολα. Μάλιστα. Τα επιχειρηματικά, τα μικρά, είναι εύκολα. Και σε επιχειρηματικά μου έχει τύχει και 60% να κάνω διαγραφή. Αλλά στα στεγαστικά είναι λίγο σκληρές. Οι τράπεζες, εντάξει, σίγουρα κάνουν μια μείωση επιτοκίου. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα διαγραφή 40% είναι θρίαμβος πραγματικά για στεγαστικό. Αυτό τώρα γιατί το λέμε? Το λέμε για οι δανειολήπτες να πάρουν θάρρος. Δεν λέμε λόγια, δεν είναι κάτι ψέματα. Είναι εγώ και είναι και ο πελάτης, ο οποίος έχει γίνει. Δεν λέμε κάτι στην τύχη.
ούτε το διαβάσαμε κάπου και το λέμε. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, να πάρουν θάρρος οι δανειολήπτες, οι οποίοι χρωστάνε και πραγματικά τους κάνουν πάρα πολύ. Συνέχεια πληρώνουν και τελικά δεν τελειώνει το δάνειό τους. Να πάνε απαιτητικά και με πολύ μεγάλο πείσμα, επιμονή και επιμονή, να ζητήσουν να γίνει κούρεμα στο δάνειό τους και στο στεγαστικό. Εννοείται ότι εδώ το πετύχαμε, γιατί έχουν μειωθεί τα πραγματικά εισόδημα. Έχει μειωθεί το εισόδημά του. Άλλο εισόδημα έχει όταν πήρε το δάνειο και άλλο εισόδημα έχει σήμερα που μετά βίας συντηρείται. Εντάξει, παίζει ρόλο και το εισόδημα. Όσοι λοιπόν έχουν πρόβλημα οικονομικό, έχει μειωθεί το εισόδημά τους, που σε όλους έχει μειωθεί. Σε ποιον δεν έχει μειωθεί, δεν ξέρω κανέναν να έχει αύξηση εισοδήματος. Yeah. Λοιπόν, είναι άνεργοι, η επιχείρηση τους έχει πάρα πολύ μικρό κέρδος, με το ζόρι δηλαδή συντηρούνται, ή έχει κοπεί η σύνταξη και έχουν ένα στεγαστικό δάνειο, μπορούν να πάνε στην τράπεζα, έχουν και προβλήματα, μπορεί να έχουν επιπλέον και προβλήματα υγείας. Εγώ λέω τα προσόντα, τα απαιτούμενα, τα προαπαιτούμενα που είναι αυτά. Λοιπόν, πηγαίνουν στην τράπεζα, επιμένουν με πολύ μεγάλη επιμονή και θα καταφέρουν να γίνει κούρεμα το δανείο τους. Και εδώ έγινε, κατάφερε 40%. 40% είναι πολύ μεγάλο κούρεμα. Βέβαια, εννοείται ότι θα πρέπει να πληρώσει τις δόσεις, το υπόλοιπο, να είναι συνεπή στη ρύθμιση. Δηλαδή, να μην του κάνουν 40%, του βάζουν μία δόση κάθε μία. Πρέπει να είναι συνεπή στη ρύθμιση, αλλιώς δεν ισχύει, εάν χάσει μερικές δόσεις, δεν ισχύει η ρύθμιση αυτή και επανέρχεται στην αρχική. Δηλαδή, οφείλει όλο το ποσό. Αυτό ναι. Να το λέμε για να, να ξέρουν, ας πούμε, να είναι πολύ προσεκτικοί οι δανειολήπτες όταν κάνουν μία ρύθμιση. Και τώρα, από ό,τι μου λένε πελάτες, συνεχώς όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, τους κάνουν συνεχώς. Τους παίρνουν οι τράπεζες και τους ζητάνε, τους προτείνουν λύσεις. Τώρα κατά πόσο είναι συμφέρουσα ή όχι, αυτό είναι θέμα χρόνου να το εξετάσουν. Οι δανειολήπτες τους προτείνουν λύσεις, λοιπόν, τους προτείνουν κουρέματα. Βασιλική, καταρχάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι στη διάθεσή τους στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορούν να πάει στιγμή να κάνουν τα τηλεφωνά τους, να βγουν στον αέρα, να πούν ό,τι θέλουν, να πούν ό,τι νομίζουν, να κάνουν το δικό τους σχόλιο, να ζητήσουν συμβουλές και ό,τι τους αφορά σε σχέση με ζητήματα που τους απασχολούν σε θέματα οφειλών, δανείων κτλ. Τώρα, επανέρχομαι σε αυτό που λες, πάντως βλέπουμε ότι με την επιμονή και την, θα έλεγε κανείς, νομική συμβουλή. Ναι, και σωστή μεθόδευση. Θέλει σωστή μεθόδευση. Ένα 40% είναι πολύ σε μεγάλη. Στεγαστικό είναι. Σε στεγαστικό, όπως τα λες, αλλά ήθελα εδώ, με την εμπειρία που έχεις πια από τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων, να απομονώσουμε για τους τηλεθεατές μας τους τρεις λόγους, τους βασικούς, βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να διεκδικήσει ένα σημαντικό κούρεμα στο στεγαστικό του. Δηλαδή, είναι το θέμα ότι μειώνει τα εισοδήματά σίγουρα, του και έχει ένα καθαριστικό με μείωση. Είναι βέβαια. Το θέμα ότι μπορεί να έχει κάποια προβλήματα υγείας. Ναι, βεβαίως. Βασικά, καταρχάς, έχει μειωθεί το εισόδημα, μείωση εισοδήματος. Ναι. Δηλαδή, αν πάει τα καθαριστικά ή τη σύνταξή του, ότι έχει μειωθεί και φαίνεται ότι έχει μειωθεί το εισόδημά του. Τώρα, δεν λέμε να έχει μειωθεί το εισόδημα του δανειολήπτη και να έχει αυξηθεί τη σύζυγου, γιατί λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το εισόδημα. Ναι. Λοιπόν, λέμε ανακρίβειες. Ναι. Λοιπόν, εάν λοιπόν έχει μειωθεί το εισόδημά του, που στο 90% των δανειοληπτών έχει μειωθεί το εισόδημά του, ή μειώθηκε ο μισθός, ή μειώθηκε η σύνταξη. Οι συντάξεις συνέχεια μειώνονται και θα μειώνονται. Μάλιστα. Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, ή είναι άνεργος. Αυτό είναι πολύ σοβαρός λόγος να πάνε στη σκούρεμα. Βασιλική, επιπλέον σε διακόπτω, ναι. Γιατί έχουμε τον κύριο Άγγελο από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Άγγελε, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω μία κάρτα στην Πίστεως. Μάλιστα. Στην Πειραιώς. Μάλιστα. Δεν μας είπες. Μία κάρτα, ναι. Και θέλω να πληροφορηθώ τι μπορώ να κάνω. Διότι εγώ είμαι τακτικός, ενημερώνω το, πληρώνω δηλαδή κάθε μήνα, αλλά είναι πολύ το επιτόκιο, είναι 20% φτάνει περίπου. 20% είναι υπερβολικό νομίζω και απαγορεύεται το υπερβολικό επιτόκιο. Με τα συμπαραμαρτώμενα... Ναι, κατάλαβα, 20 και λίγο λέτε, μπορεί να είναι και παραπάνω. Ακριβώς. Λοιπόν, στην πράξη αυτά που σας χρεώνουν μπορεί να είναι παραπάνω. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, έχει μειωθεί το εισόδημά σας? Δεν άκουσα. Έχει μειωθεί το εισόδημά σας? Το εισόδημα όλων έχει, όπως το ξέρετε. Το δικό σας, λέω. Τον άλλο δεν μας απασχολεί, το δικό σας. Έχει μειωθεί το εισόδημά σας, αυτό λέω. Έχει μειωθεί. Ωραία, έχει μειωθεί. Έχετε μεγάλο υπόλοιπο στην κάρτα?
Είναι 5,5 χιλιάρικα περίπου. Ωραία. Θα πάτε λοιπόν στην τράπεζα να κάνετε ένα αίτημα για κούρεμα δανείου και μείωση επιτοκίου. Επειδή είναι κάρτες, τις κάρτες έχουμε πετύχει εδώ, το έχουμε πει γεγονός, μέχρι 90%. Δεν λέω ότι θα κάνουν σας 90%, μπορεί να κάνουν 70%. Δεν ξέρουμε. Να πάτε να απαιτήσετε. Και όταν θα σας κάνουν μια πρόταση, θα σας πούνε, σας το κουρεύω 70%, λέμε, θα κάνετε αντιπρόταση και θα πείτε όχι, θέλω 80%. Δηλαδή θα επιμείνετε και να απαιτήσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κούρεμα. Καταλάβω τι σας λέω. Το δικαιούστε γιατί έχει μειωθεί το εισόδημά σας. Αν έχετε το ίδιο εισόδημα, εντάξει. Το ίδιο εισόδημα αποκλείεται, δεν το έχω γιατί κάθε χρόνο μας μειώνουν. Ακριβώς, ακριβώς. Θα πάτε λοιπόν, το καθαριστικό ότι μειώθηκε το εισόδημα μας ή τι μισθό παίρνετε, τη συνταξία παίρνετε, δεν ξέρω τι παίρνετε. Λοιπόν, θα το πάτε ότι έχει μειωθεί και θα κάνετε το αίτημα για κούρεμα δανείου. Εντάξει. Και μείωση επιτοκίου αυτό πια, το επιτόκιο, 20%. Το έχετε πληρώσει 10 φορές, το έχετε πληρώσει. Εντάξει, τόσο υψηλό επιτόκιο, έχετε πληρώσει την κάρτα 10 φορές. Να είστε καλά, Γκρέγκελ. Τώρα, η υπόθεση κάρτας είναι μια άλλη υπόθεση από το στεγαστικό. Εκεί πάει 90, ναι, άστο. Και μέχρι 90 έχουμε κάνει. Νομίζω ότι και εκεί οι ευκαιρίες που δίνονται είναι μεγάλες. Δηλαδή, έχουμε δει κουρέματα που προσφέρουν οι τράπεζες, τα οποία είναι στις τάξεις του 70-80%. Ναι, έχουμε κάνει. Το ερώτημα είναι αν ο κόσμος έχει έστω 2.500 όταν χρωστάει 11 για να τις δώσει εκείνη τη στιγμή. Μετρητά, εννοούμε. Μετρητά. Ναι, πολλές φορές δεν ζητάνε μετρητά. Πολλές φορές λένε από τις 11.000 δώσε 2,5 μετρητά ή αν δεν έχεις 2,5 μετρητά, δώσε ξέρω εγώ 3,5 με δώσεις. Ναι. Αυτό δηλαδή θα πρέπει. Αυτό είναι ένα σενάριο ναι, το οποίο να πει, δεν έχω το μετρητά. Συναντάμε συχνά. Ναι, ναι, είναι συχνά. Δίνεις κάτι παραπάνω και το δίνεις με δώσεις. Καλό θα είναι όμως να πάνε τώρα και να κάνουν τη ρύθμιση όταν τους την προτείνει η τράπεζα. Πρέπει να δηλαδή να ζητήσουν τη ρύθμιση και να πάνε να την κάνουν τώρα που μπορούν, γιατί αυτά πουλούνται σε ξένα φάντς και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μελλοντικά. Την πολιτική των ξένων φάντς δεν την ξέρουμε. Μπορεί στην αρχή να είναι λίγο αυστηρά, μετά μπορεί να αλλάξουν, να είναι καλύτερα. Αλλά αυτό επειδή δεν το ξέρουμε, καλό θα είναι τώρα που είναι η ευκαιρία που κάνουν κουρέματα τράπεζες, να πραγματικά να αρπάξουν την ευκαιρία δανειολήπτες. Εν τω μεταξύ, οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει και κάνουν και κουρέματα και σε επιχειρηματικά δάνεια, σε μικρά επιχειρηματικά. Και μάλιστα όσα είναι ενήμερα από τα μικρά επιχειρηματικά μειώνουν το επιτόκιο. Είναι καλό αυτό. Εκτός από άλλες φορές κάνουν ένα μικρό κούρεμα, αλλά το επιτόκιο το μειώνουν σίγουρα. Όσα επιχειρηματικά είναι δάνεια, δάνεια είναι κόκκινα, έχουν φτάσει να κάνουν κούρεμα ακόμα και 60%. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή μπορεί να είναι μια επιχείρηση η οποία να έχει κλείσει, να έχει μειωθεί ο τζίρος, να μην πηγαίνει καλά και μέχρι και 60%. Πάμε στον κύριο Σωτήρη από την Άβυσσο. Ελάτε, κύριε Σωτήρη, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Έχω ένα δάνειο του σπιτιού. Ναι. Και εγώ είμαι τόσα χρόνια τώρα άνεργος. Η γυναίκα παίρνει 80 ευρώ την εβδομάδα. Την εβδομάδα. Και ο γιος μου που μας κράτουσε ζωντανός τώρα φεύγει, πάει φανθάρος. Τι κάνουμε με το δάνειο? Πόσο είναι το υπόλοιπο που έχετε? Είναι γύρω στα 23.000. 23.000. Έχετε ακίνητο στο όνομά σας? Ναι, το σπίτι είναι στο όνομά μου. Θέλω να πω, το δάνειο ήταν στεγαστικό για το σπίτι? Ναι, για το σπίτι το έχω πάρει το δάνειο. Ωραία. Η μία λύση είναι να ενταχθείτε στο νόμο Κατσέλη. Η δεύτερη λύση είναι να ζητήσετε κούρεμα δανείου και τώρα εσάς θα κάνουν, σίγουρα θα σας κάνουν μεγάλο κούρεμα παρόλο που είναι στεγαστικό, γιατί είσαστε άνεργος και η γυναίκα σας παίρνει 80 ευρώ τη βδομάδα. Δηλαδή είσαστε όχι στα όρια της φτώχειας, πιο κάτω από τα όρια της φτώχειας. Εντάξει, να είμαστε στο ταπί. Ακριβώς. Θα πάτε λοιπόν στην τράπεζα, θα δείξετε τα εισοδήματά σας και θα ζητήσετε να σας κάνει ένα κούρεμα. Το υπόλοιπο, γιατί φυσικά εννοείται δεν έχετε, το πληρώνετε τώρα. Το πληρώνω με αυτά που μαζεύουμε, που δουλεύει το παιδί και αυτά, και ξέρει τώρα τι γίνεται. Έχουμε φτάσει δηλαδή στα όρια, δεν υπάρχει άλλο. Ωραία, τώρα, λοιπόν, να πάτε να ζητήσετε ένα κούρεμα. Εντάξει, το δικαιούστε παρόλο που είναι στεγαστικό. Πολύ. Τώρα μετά από αυτό που έγινε με 40% πρέπει να πάρετε όλοι θάρρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, την αλήθεια λέμε. Να είστε καλά. Ξεκινάνε τώρα και τα αγροτικά δάνεια, πιστεύω μέχρι τις 14 Μαΐου να έχει ξεκινήσει το κούρεμα των αγροτικών δανείων. Εκεί είναι λίγο ιδιόρυθμη η περίπτωση. Φυσικά αφορά χρέη μέχρι τέλος του 2017. Και εκεί αν γίνει εφάπαξη καταβολή εντός τριμήνου, έχει ένα κούρεμα 60%. Είναι πολύ καλό, αρκεί να έχει χρήματα ο άλλος. Αρκεί να έχει χρήματα βέβαια, ναι. Εννοείται διαγραφή τόκων.
Και αν το κάνεις το αποπληρώσεις μέσα 10 χρόνια, έχει ένα κούρεμα 40%. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Γιάννη από την Κεσαριανή. Ελάτε, κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Σας καλή δύναμη και αγαπητή κυρία Τζορτζάτου. Είναι μια πολύ απλή υπόθεση. Ναι, ποιο ναι. είναι το θέμα? Ότι ένα επιχειρηματικό δάνειο, το 15.000, ναι. έχει μείνει μόνο 800 ευρώ και το θέμα είναι ότι ενοχλεί την επιχείρηση που είναι στην κόρη μου και στον ιό μου, ναι. και όχι τίποτα άλλο, δώσανε σε κάποιο γραφείο να μας ενοχλούν. Να ρωτήσω κάτι, το υπόλοιπο πόσο είπατε? Μόνο 800 ευρώ. Α, 800 ευρώ. Γιατί 800 ευρώ. Ήταν 15, αρχή... με καταλαβαίνετε με τι τόπο. Στην αρχή είπατε 8 και μετά είπατε 800. Όχι, 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 όχι. Ήταν 15.000 και μείνανε 800 ευρώ. Εντάξει, να πάτε, να ζητήσετε. Να πάτε. Το θέμα είναι από ηθική ικανοποίηση, λόγω που είναι τα ψηλά γράμματα, αλλά μια νομολογία η οποία έχω ακούσει ότι δεν δικαιούται να με ενοχλεί. Ναι, σίγουρα δεν δικαιούται. Δικαιούται μερικές φορές την εβδομάδα να σε ενοχλεί και όχι 3-4 φορές την ημέρα που σας ενοχλεί. Και μάλιστα δεν ξέρω αν εσείς εμπίπτετε σε αυτή την περίπτωση. Στην πράξη αυτό θέλω να ρωτήσω έτσι νομικά, γιατί έχω και την κασέτα που πήρα. Τι γίνεται στην πράξη? Στην πράξη σας παίρνουν, μπορεί να σας παίρνουν κάθε μία ώρα τηλέφωνο, λέμε θεωρητικά. Ξαφνικά μέσα στην ημέρα είναι ευγενική, σας λένε, ξέρω εγώ, και μετά σας παίρνει ξαφνικά ένας, ο οποίος είναι κάποιος άλλος, ο οποίος είναι απειλητικός. Δηλαδή ακολουθούν μέθοδο φοβερής πρακτικής. Ακριβώς, και αυτό τη δικιά σας νομική άποψη θέλω. Ναι. Όταν παίρνα την επιχείρηση τηλέφωνο, ναι, εντάξει, ναι. λέγανε ότι είναι η τράπεζα. Ναι. Και ανακάλυψα τελικά ότι δεν είναι και έχω και το CD που αποδεικνύεται ότι δεν ήταν η τράπεζα. Το είχαν δώσει. Άρα δώσαν τα προσωπικά μου δεδομένα σε κάποιους χωρίς την καταθέση. Έχετε το δικαίωμα, καταρχάς. Ναι. Εφόσον σας ενοχλούν, σας δυσφημούν, εντάξει, μια εταιρεία είναι, μπορεί να είναι ένας υπάλληλος, οποιοςδήποτε. Δεν είσαι το ίδιο που έχετε πάει. Άλλο να πάρουν τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο, που οφείλει και το φάνιο, και άλλο να πάρουν τον υπάλληλό σας, οποιονδήποτε άλλο, το λογιστή, καμία σχέση. Λοιπόν, εκεί έχουν βγει αποφάσεις του ειρηνοδικείου και έχουν επιδικάσει μέχρι 10.000. Άρα πρέπει να κάνετε δικαστήριο γι' αυτό. Τώρα, ως προς το υπόλοιπο των 800 ευρώ, προσπαθήστε να απαιτήσετε να γίνει ένα κούρεμα. Μα δίνω, δεν το αφήνω. Γιατί ποτέ μου, εγώ είχα την επιχείρηση, τώρα είμαι συνταξιούχος, με πετσοκομμένη σύνταξη, να μπορώ να σταθεί. Δεν ζητάτε ένα κούρεμα καλού κακού να τελειώσετε, να το δώσετε? Να κάνω μια έτσι και να ζητήσω ένα κούρεμα. 800, να του δώσει, ξέρω εγώ, του πείτε, δώσει 500, 400, να τελειώνει. Να ησυχάστε. Μάλιστα. Όχι, συγγνώμη που το πάρα λέω. Πολύ, είναι... δυναμή και να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω τον κίνδυνο. Μπορεί αυτό το 800 ευρώ να σας τύχει κάτι και να μην μπορείτε να τα πληρώσετε. Καταλαβαίνω. Να τύχει μια δυσκολία, να τύχει μια ζημιά στην εταιρεία, οτιδήποτε. Και για αυτά τα 800 ευρώ μπορεί να σας κάνουν κατάσχεση. Καταλάβατε. Να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο με δύο χρόνια, δεν έχει κέρδη η εταιρεία. Να, είδατε που σας το λέω. Δεν έχει κέρδη. Σας πρόλαβα. Ναι. Και να μην μπορέσετε να τα δώσετε για τα 800 ευρώ, μπορεί, αν έχετε ακίνητα εσείς, να χάσετε ένα ακίνητο για 800 ευρώ. Δυστυχώς ακίνητο έχω εγώ, έτσι, ο οποίος είμαι ο πατέρας. Είσαστε εγγυητής ή είσαστε πρωτοφυλέτης στο μέλλον? Όχι, σε αυτό δεν είμαι εγγυητής. Δεν είμαι εγγυητής. Ήταν ένα δάνειο που λέγεται κινήσεως. Τέλος πάντων, λοιπόν, για μένα, λοιπόν, να πηγαίνετε να ζητήσετε ένα κούρεμα από αυτούς τους παρηγευρίζουν. Ακούστε την κυρία Τζορτζάτου, να το τελειώσετε, να ηρεμήσετε από αυτό. Δεν αξίζει τον κόσμο τον ηθεατή μας. Εντάξει, να είστε καλά. Καλύτερα δύναμη, ευχαριστώ πολύ. Μη θεωρηθεί ότι μην παίρνει τον τραπεζό. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Είμαι αντικειμενική. Ελάτε, καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα μια πληροφορία από την κυρία Τζορτζάτου. Έχω ένα εξοχικό και τώρα με την κρίση. Ναι. Το νερό δεν μπορούσα να το πληρώσω. Και αυτοί, μήπως ξέρετε κάτι, ζητάνε προς αυξήσεις, φυγεντώνα και τ' άλλο. Ναι. Την ξέρω. Την άλλη φορά θα φέρω να σας το δείξω. Δυστυχώς βάζουν προς αυξήσεις. Εμένα μου έχει τύχει σε πελάτη να βάλουν προς αύξηση για ένα σπίτι που το είχε κλειστό 10 χρόνια και έβαλαν προς αύξηση. Και όχι μόνο βάζουν προς αύξηση, στη συνέχεια προχωράνε και σε κατάσχεση. Καταλάβατε. Εγώ νερό, για το νερό πάντα μιλάω. Το νερό. Για την οφειλή που έχετε για το νερό, εάν φτάσει σε μεγάλο ποσό, πόσο χρωστάτε? Χρωστάω, ξέρω εγώ, 450 ευρώ. 400, ωραία. Τα οποία έχουν, το οποίο έχει, εάν δεν το πληρώνετε ή δεν πάτε να κάνετε μία ρύθμιση, έχει συνεχώς προς αυξήσεις αυτό. Και στο τέλος θα σας κάνουν κατάσχεση. Ειλικρινά σας λέω, θα σας φέρω χαρτί που έχουν στείλει σε πελάτη. Ότι προχωράει, λέει, σε κατάσχεση. Γι' αυτό καλό θα είναι να πάτε να κάνετε μία ρύθμιση,
Ναι, με τους τόπους όλα αυτά που βγάζουν τώρα, αυτοί. Τώρα βέβαια είναι και κάτι άλλο. Αυτό το πραγματικά το έχετε καταναλώσει το νερό αυτό? Όχι, το δεν έχω καταναλώσει. Έχω καταναλώσει το μισό. Και το μισό είναι άλλο το... δεν το έχω καταναλώσει με τις προσαυξήσεις. Ναι, πάντως τώρα τελευταία έχω πάρα πολλά παράπονα από πελάτες σχετικά με την ΕΔΑΠ. Δεν ξέρω τι γίνονται, κάτι περίεργες αυξήσεις γίνονται, προσαυξήσεις, πολλά περίεργα έχω ακούσει. Δεν ξέρω, ναι. Καταρχάς να πάτε εκεί να το ελέγξετε, να διαμαρτυρηθείτε. Αν πιστεύετε δεν το έχετε καταναλώσει, να πάτε να διαμαρτυρηθείτε και για τις προσαυξήσεις. Αλλιώς προσοχή, να κάνετε στο τέλος μια ρύθμιση. Προσοχή, θα σας κάνω κατάσχεση. Ειλικρινά σας το λέω. Κατάσχεση δηλαδή στο σπίτι? Βεβαίως, βεβαίως, σας το υπογράφω αυτό. Έχω που χρώστηκε στο νερό, για το νερό 1000 ευρώ και λέει μεταφέρετε, λέει, στο κέντρο υπερεξοφυλών. Και προχωράει και μεταφέρετε. Πού μεταφέρετε, κυρία, που είπατε, κέντρο, κυρία. Εκεί που μεταφέρονται τα χρέη προς την εφορία, ναι. Εκεί που κάνουν κατασχέσεις εφορία, το κέντρο υπερεξοφυλών, μεταφέρονται τα χρέη της εφορίας και, ναι. Τώρα πάνε και της ΕΙΔΑΠ. Γι' αυτό σας λέω. Προσοχή. Και διαβάστε καλύτερα, αν έχετε και το χαρτί που έχετε μπροστά σας, τι λέει, διαβάστε το. Πρέπει να το λέει κάτω-κάτω. Για κοιτάξτε το. Λοιπόν, εντάξει, να πάτε αύριο πρωί να βρείτε μια λύση. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το οποίο η κυρία Τζορτζάτου σας λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πρωί πρέπει, μην τα αφήσει. Πάμε στην κυρία Σταυρούλα που είναι στην γραμμή μας. Ελάτε, κυρία Σταυρούλα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα και κύριε. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Τζορτζάτου για ένα δάνειο που έχω πάρει στεγαστικό πρώτης κατοικίας το 1996. Δημοσίων υπαλλήλων ήταν αυτό από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, εγώ και ο σύζυγος. Ναι, τώρα είναι Eurobank, ναι. Ναι, για πείτε μας. Λοιπόν, αυτό τώρα πληρώνουμε τακτικότατα, είναι τώρα στη Eurobank. Ναι, Eurobank. Γίνεται ανάληψη κατευθείαν από τις συντάξεις, είμαστε και δυο συνταξιούχοι. Πήγα στην τράπεζα εγώ για να κάνω έτσι μια ερώτηση για μια ενημέρωση κτλ. Μου είπε η κυρία εκεί διευθύντρια να μην το πειράξουμε καθόλου αυτό το δάνειο, γιατί είναι οπωσδήποτε το επιτόκιο χαμηλό κτλ. Αλλά θέλω να ρωτήσω τώρα, έχουν μειωθεί πάρα πολλοί οι συντάξεις μας και είναι άρρωστος και ο σύζυγος έχει καρκίνο. Είναι με ένα νεφρό και εγώ έπαθα καρκίνο και θέλω να ρωτήσω πώς μπορώ να το... Λοιπόν, κάτι να κάνω το 27 χρόνια. Είναι μεγάλη η δόση που πληρώνεται κάθε μήνα. Βέβαια, είναι ένα κανονικό ενίκιο σχεδόν. Είναι 500 ευρώ και οι δύο. Να σου πω κάτι. Ένα ακίνητο έχετε στο όνομά σας? Ναι, έχω αυτό το ακίνητο, πρώτη κατοικία είναι. Δεν είναι πολύ μεγάλο, ήταν 63.000. Γιατί δεν κάνετε μια αίτηση να ενταχθείτε στο νόμο, Κατσέλη? Σας λέω μία λύση. Μία λύση, δεν σας λέω. Είναι λίγο αργά, νομίζω τώρα. Γιατί αργά? Μια χαρά είναι, μέσα στις προθεσμίες είστε. Κανένα πρόβλημα δεν έχει. Δεν έχει λήξει ο νόμος, Κατσέλη. Μέχρι τέλος του 18 είναι. Γιατί είναι αργά? Λίγα αργά. Τη στιγμή, κοιτάξτε, εγώ ξέρετε που βασίζομαι. Στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι συντάξεις σας και στο γεγονός ότι είστε και δύο καρκινοπαθείς. Γιατί εγώ έχω αποφάσει για το νόμο, του νόμου Κατσέλη που λόγω προβλημάτων υγείας κάνουν πάρα πολύ μεγάλο κούρεμα. Καταλάβατε, σας λέω. Λέω, η μία λύση είναι αυτή. Η άλλη λύση είναι να πάτε στην τράπεζα με τα πιστοποιητικά που έχει, τα ιατρικά πιστοποιητικά, να ζητήσετε ένα κούρεμα. Ή έστω μία μείωση επιτοκίου. Αυτές είναι οι δύο λύσεις οποίες έχετε. Έχετε προσόντα, τα ιατρικά πιστοποιητικά είναι προσόντα για εσάς για να πετύχετε ένα κούρεμα. Ή με τον νόμο Κατσέλη ή πηγαίνοντας εξοπλιστικά με την τράπεζα. Γίνεται πολύ ανάληψη κατευθείαν από τις συντάξεις. Βέβαια, εννοείται. Όταν θέλει, δεν θα γίνεται ανάληψη όλο αυτό το ποσό, εννοείται αυτό. Καταρχάς, όταν θα. Λέω κάτι άλλο. Όταν θα ενταχθείτε στον νόμο Κατσέλη, λέω, θεωρητικά το λέω, δεν σας λέω. Εγώ σας λέω μία νομική λύση. Δεν σας λέω. Λοιπόν, όταν θα ενταχθείτε στον νόμο Κατσέλη, γιατί συνήθως εμείς στην πράξη βλέπουμε και τα δάνεια του παρακαταθηκών και δανείων γινόταν κατευθείαν. Όχι παρακαταθηκών. Το κατάλαβα, είναι από την Eurobank. Γίνεται κατευθείαν. Ναι, λέω, εσάς είστε στην Eurobank. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι μου είπατε. Απλά στην πράξη. Ο κανόνας είναι τα δάνεια των παρακαταθηκών και δανείων να γίνονται απευθείας, να κάνουν ανάληψη από το μισθό ή τη σύνταξη. Λόγω λοιπόν του ότι γινόταν συνεχώς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχουν βγει πλέον αποφάσεις, πάρα πολλές αποφάσεις δικαστηρίων για τον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με τις οποίες λέει ότι την ώρα που θα σας ορίσει ένα ποσό να πληρώνεται κάθε μήνα για το δάνειό σας στο δικαστήριο, δεν θα γίνεται πλέον παρακράτηση από το μισθό ή από τη σύνταξη. Καταλάβατε. Επομένως, στην ίδια περίπτωση είστε και εσείς με τη Eurobank.
Εφόσον αν ενταχθείτε στον νόμο Κατσέλη, θα ζητήσετε να μην γίνεται παρακράτηση κατευθείαν από τη σύνταξή σας. Ναι, έχω και την ψηλή κυριότητα από ένα μικρό διαμερισματάκι. Αν δεν έχει μεγάλη αξία, εξαιρείται και αυτό. Μην ανησυχεί. Μπορεί να εξαιρεθεί και αυτό. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, εγώ σας λέω μία λύση. Η άλλη λύση είναι να πάτε στην τράπεζα με τα ιατρικά πιστοποιητικά και τη μείωση τη σύνταξη που έχετε. Ναι. Γιατί να δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εσείς λέτε, αυτοί προτείνουν να παρατείνουν το χρόνο, αλλά πέρα από το. Αν έχετε κάποια ηλικία, παρατείνουν το χρόνο, αλλά ζητάνε και έναν εγγυητή. Να τα παιδιά σας εγγυηθεί. Όχι, δεν θα μπλέξετε. Τα παιδιά σας δεν τα μπλέξετε σε αυτή την υπόθεση. Εγγυητές δεν θέλω όχι. Να τα μπλέξω με τα παιδιά για να μην χρεώσω και τα παιδιά. Καλή μόνο τώρα τα παιδιά να έχουν νέα παιδιά, να έχουν στην πλάτη σε ένα δάνειο. Όχι. Σαν εγγυητές, όχι. Όχι. Γιατί μετά πιάνουν τους εγγύητες. Εντάξει. Ναι, ναι. Συζητήστε το. Κυρία Σταυρούλα. Σκεφτείτε το. Ναι, ό,τι θέλετε την κυρία Τζοτζάτου. Πρέπει να πάρω δικηγόρο να βάλω δηλαδή. Έχετε κάθε δυνατότητα να κάνετε και στην κυρία Τζοτζάτου όποιο τηλέφωνο θέλετε, ανά πάσα στιγμή, στο ίδιο τηλεφωνικό κέντρο, μετά την εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί με τη δική σας συμμετοχή, τα τηλέφωνά σας στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό κέντρο. Για να βγείτε στον αέρα, να κάνετε το σχόλιο σας και ενδεχομένως να ζητήσετε και τις συμβουλές που χρειάζεστε αμέσως μετά το πολύ σύντομο διάλειμμα. Λοιπόν, και πάλι μαζί, Βασιλική, η ώρα των τηλεθεατών, η ώρα των δανειοληπτών, η φωνή των δανειοληπτών είναι εδώ, ώστε όποιος θέλει να βγει στον αέρα, να βάλει το πρόβλημά του, να ζητήσει συμβουλές, να κάνει τα σχόλιά του ελεύθερα, τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο είναι στους δέκτες σας. Και πάμε εμείς να δούμε τα θέματα, να δούμε τώρα σιγά σιγά. Βλέπουμε ότι οι τράπεζες δέχονται αυτά τα κουρέματα τα οποία τόσο καιρό επιζητούσαμε, θα έλεγε κανείς την τελευταία διετία, να μπουν στο τραπέζι, τα δέχεται, αλλά με ποιους όρους τα δέχεται. Διότι το ζήτημα είναι να δέχεται και η τράπεζα ένα κούρεμα, αλλά να είναι ένα κούρεμα το οποίο να μπορεί να καλύψει και να πληρώνει ο δανειολήπτης που θα πάρει το όφελος αυτού. Ναι, γιατί άμα είναι φάπαξ καταβολή, δεν είναι δυνατόν κανείς τώρα, όσο και μεγάλο κούρεμα να του κάνει, να έχει χρήματα έτσι. Να την πληρώσει, να πληρώσει. Αλλά βέβαια, καλό θα είναι να είναι πάρα πολύ μεγάλο το κούρεμα, στην ανάγκη να δανειστεί κάπου ένα ποσό για να κάνει το. Δεν προτρέπω τον κόσμο. Απλά λέω, αν είναι πολύ μεγάλο το κούρεμα, για να απαλλαγεί. Όπως στην άλλο κύριο, του λένε 800 ευρώ, σου κάνει κάτι να συγχάσει. Δεν μπορεί τώρα συνέχειες, πρακτικές και όλα αυτά. Είναι φοβερό. Αλλά τώρα βέβαια οι τράπεζες έχουν καταλάβει, επειδή είναι εν ώψη το ότι τα πουλάνε, συνεχώς πουλάνε τα δάνεια στα ξένα φαντ. Δεν το λένε, δεν γίνεται τόσο γνωστό. Πρώτα πουλάνε και μετά το λένε. Μπράβο, ακριβώς. Πρώτα πουλάνε και μετά έχει ένα χαρτί στο δανειολήπτη και λέει από εδώ και πέρα θα επικοινωνείτε με την εταιρεία διαχείριση, η οποία είναι εξειδικευμένη. Το διαβάζαμε χθες και μάλιστα έχει και εμπειρία στο εξωτερικό, που σημαίνει προσοχή, τι μπορεί να πάθετε. Τι μπορεί να πάθετε αν δεν είστε συνεπείς. Τέλος πάντων, μετά ενημερώνει. Λοιπόν, ενώ πιστεύω ότι τα πουλάνε πάρα πολύ χαμηλά τα δάνεια οι τράπεζες, γι' αυτό κάνουν πάρα πολύ καλές προτάσεις και μεγάλα κουρέματα στους δανειολήπτες. Και έχουν φτάσει να κάνουν ακόμα και στα στεγαστικά, εκτός από επιχειρηματικά που έκαναν. Τα καταναλωτικά, εντάξει, πάντα είχαν κουρέματα. Πάμε στην κυρία Ελισάβητ στο ψυχικό. Ελάτε, κυρία Ελισάβητ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ακούτε? Σας ακούμε μια χαρά. Μπορώ να μιλήσω στην κυρία Τζοτζάτου? Ναι, εδώ πείτε μας, πείτε μας. Ωραία. Χαμηλώνω την τηλεόραση. Κλείστε τη. Κυρία Τζοτζάτου, ναι, την έκλεισα. Κυρία Τζοτζάτου, το ερώτημά μου είναι το εξής. Ναι. Εγώ και ο αδελφός μου, ναι, έχουμε ένα σπίτι. Εγώ το μερίδιο, 50-50. Ναι. Το μερίδιο το δικό μου το έγραψα στην κόρη μου. Ναι. Οι δυο μας είμαστε δανειολήπτες. Τώρα γελάω. Πότε το γράψατε? Ναι. Έχουν περάσει 8-9 χρόνια. Α, εντάξει, τυχεροί είσαστε. Γιατί όπως είπατε, το έχω γράψει, νομίζω το γράψατε τώρα. Όχι. Και γέλασα. Θα έχετε αγωγή διάρκεια. Ναι, ναι. Έχουν περάσει τα 5 χρόνια. Τελείωσε. Είσαστε πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και είναι γύρω στα 8-9 χρόνια. Τώρα, η κόρη μου είναι. Ναι. Είναι δηλαδή, έχει το μισό σπίτι, αλλά δεν είναι δανειολήπτρια. Εάν δεν το θέλει, αυτή τη στιγμή το δάνειο πληρώνεται με σχεδόν τους τόκους
για 3 χρόνια, δεν μου κάνουν κουρέμα με τίποτα. Δεν το χειριζόστε σωστά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε όλους κάνουν κουρέμα. Σε εσάς θα κάνουν τη στιγμή που δεν έχετε και κίνητο στο όνομά σας. Τώρα τι μου λέτε. Δεν το χειριζόστε σωστά. Αν πάτε στον υπάλληλο της τράπεζας. Όχι, ακούστε με. Και λέτε, ξέρετε, μπορείτε να μου κάνετε ένα κούρεμα. Όχι, συμφωνώ. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν το χειριστήκατε σωστά, πιστεύω. Ακούστε με. Ο αδελφός μου έχει μία κίνητη περιουσία που είναι της τάξεως που βγαίνει ο έμφυα 81.000. Μαζί με το σπίτι αυτό το ένα δεύτερο. Ένα νούμερο. Βλέπουν αυτό και δεν κάνουνε. Τι σχέση έχει με αυτό? Όχι, δεν κατάλαβα, γιατί ο αδελφός σας δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Είναι και αυτός δανειολήπτης μαζί με μένα. Έχετε πάρει το ίδιο δάνειο? Το ίδιο μαζί. Το ίδιο δάνειο έχετε πάρει. Και εσείς το όνομά σας δεν έχετε τίποτα? Αφού εγώ ό,τι είχα το δώσα. Δεν έχω τίποτα. Ναι, τώρα βέβαια έχει 81.000, εντάξει, είναι λίγο πρόβλημα. Και το δάνειο είναι 80, 70. Είναι επί 8 χρόνια, δεν είναι, κατεβαίνει. Είναι ελβετικό φράγκο? Όχι, όχι. Θα πληρώνετε μόνο τόκους, βέβαια, τι να κάνω τώρα. Η κόρη μου έχει, εάν πει, δεν θέλω εγώ. Μπορεί να μην, αφού είναι δανειολήπτης ο αδελφός μου, θα πρέπει να πληρώνει αυτός. Ένα λεπτό. Τι μπορεί να κάνει? Τι μπορεί να κάνει η κόρη σου, αυτό δεν λέτε? Λέτε ότι έχει το μισό σπίτι στο όνομά της. Ναι, αλλά δεν είναι δανειολήπτης. Και δεν έχει κανένα δάνειο? Όχι, τίποτα. Εσείς πάλι έχετε ένα δάνειο στο όνομά σας. Ναι. Και δεν έχετε κανένα κίνητο. Σωστό. Κανένα κίνητο ή μόνο? Τίποτα. Κανένα τίποτα. Κίνητο. Ναι. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει? Ναι. Καταρχάς, εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έχει το δικαίωμα, αν τώρα δεν λέω κάτι μακάβριο, να κάνει αποποίηση. Όχι. Να κάνει αποποίηση. Μέσα σε 4 μήνες όμως. Σωστό. Λέω κάτι μακάβριο γιατί φανώς το είναι γυναίκα και δραστήρια και πανέξυπνη. Δεν σας το λέω. Με ενδιαφέρει. Ναι. Σας λέω τι μπορεί να κάνει. Mm. Λοιπόν, εάν δεν έχετε κάτι άλλο στο όνομά σας, επομένως γιατί να επιβαρυνθεί ένα δάνειο? Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά τώρα να μου πείτε, είναι το ακίνητο? Ναι. Το ακίνητο όμως. Είναι επειδή το 50%... δεν είναι ο λήπτης, είναι και ο αδελφός μου. Είναι το 50% του ακίνητου. Έχει το 50%, δεν έχει ολόκληρο το ακίνητο. Όχι. Λοιπόν, εκεί πλέον θα πρέπει να κάνει... εκεί θα πρέπει λοιπόν, για να είναι κατοχυρωμένη η κόρη σας, γιατί κάποια στιγμή αν ο αδελφός σας δεν μπορεί να πληρώνει το δάνειο... Έχει οικογένεια ο αδελφός, έχει παιδιά? Όχι. Εάν δεν έχει παιδιά, μοιραία η περιουσία του αδελφού σας θα πάει και στην κόρη σας, που έχει και πολλά ακίνητα. Καταλάβατε τι σας λέω? Ναι, δεν έχει πάρα πολλά, εντάξει. Μα είπατε 81.000. 81.000, ό,τι έχει πάνω εκεί βγαίνει ο έμφυα. Κοιτάξτε, για 81.000 έμφυα που πληρώνει, σημαίνει έχει ακίνητα πολύ μεγάλης αξίας. Για 81.000, πιστέψαμε, ξέρω από έμφυα, γι' αυτό πρέπει, είναι πολύ μεγάλη αξία τα ακίνητα. Τώρα, αυτό που έχετε εκεί, το ακίνητο, έχει τόσο μεγάλη αξία, εκείνο τόσο μεγάλο? Όχι, μήπως λέω λάθος. Ο έμφυα που πληρώνει είναι 500 ευρώ. Πόσο? 500. Εσείς μας είπατε 81.000, δεν μας έλεγε τώρα. 81.000 είναι τι είναι η αντικειμενική αξία? Εντάξει, εντάξει, τόσο λίγο. Το 50% δηλαδή είναι 81.000. Έκανα λάθος, αντικειμενική. Μα γι' αυτό λέω και εγώ τώρα. Όχι, μου έχουν τύχει πελάτες 81. Τι, αν είναι σε καλή περιοχή το ακίνητο, τι και λίγο λέμε. Σε περνάει 100.000 έμφυα σε καλή περιοχή. 2-3 ακίνητα. Ευτυχώς που είναι λίγο. Ναι, γιατί ωραία, είναι 80. Μπορεί να κάνει, έχει το δικαίωμα να κάνει, διανομή του ακίνητου. Η διανομή του ακινήτου, επειδή το μισό είναι καθαρό που έχει η κόρη σας, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. να ζητήσει διανομή του ακινήτου. Η διανομή του ακινήτου, εάν γίνει με συνενετικά, δηλαδή γίνεται συμβολιογράφο. Εάν δεν συμφωνούν, γίνεται με δικαστήριο. Δικαστική διανομή του ακινήτου. Δηλαδή να χωριστεί το ακίνητο, το μισό είναι καθαρό, να χωριστεί. Μάλιστα. Καταλάβω τι σας λέω. Είναι αυτό. Είναι μονοκατοικία σε οικόπεδο. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Τώρα. Διαχωρίζει το μισό, να κατοχυρώσει το μισό τουλάχιστον, το οποίο δεν έχει χρέος, το οποίο είναι δικό της. Γιατί αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί ο αδελφός σας, πόσο είναι το υπόλοιπο του δανείου? 75-76.000. Και για να δίνει μόνο τόκο σημαίνει πάντα είναι 75 και θα είναι 75. Ναι, με αυτό είναι. 400 ευρώ το μήνα. Επομένως, ο λόγος που δεν κάνουν κούρεμα πριν, μας είπατε,
Μας αλλάξει εντελώς. Είπατε ότι έχει έμφυα 81.000. Και λέω πώς να κάνει κούρεμα στο δάνειο με 81.000 έμφυα. Δεν γίνεται. Να πάει να ζητήσει λοιπόν και ο αδελφός σας, γιατί σίγουρα του έχει μειωθεί η σύνταξη, τι παίρνει, η μισθό της σύνταξης. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, του έχει μειωθεί, να πάει να ζητήσει να του κάνουν ένα κούρεμα. Εντάξει. Ναι. Στο δάνειο τουλάχιστον να γίνει να μείνει ένα υπόλοιπο να μπορεί να το πληρώσει να τελειώνει. Αλλά έχει το δικαίωμα να κάνει διανομή η κόρη σας. Σωστό. Ή δικαστική με απόφαση δικαστηρίου, ναι. Ή συνενετική σε συμβολιογράφο. Δηλαδή να πει συμφωνεί μαζί με τον αδελφό σας να κάνει διανομή του ακίνητου, να χωρίσει το ακίνητο. Το μισό να είναι καθαρό τουλάχιστον. Μην έχουμε ιστορίες και βγει μεθαύριο στον πληστηριασμό το μισό. Και... Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Για να κοιμάται ήσυχη, γι' αυτό το λέω. Με ενδιαφέρει αυτό και θα επικοινωνήσω. Να είστε καλά, κύριε Ελισάβετ, όποτε θέλει την παίρνει την κυρία Τζουζέτου σε αυτό το τηλέφωνο, πέραν της τηλεοπτικής εκπομπής. Πάμε στον επόμενο τηλέφωνο. Ναι, τηλέφωνο σταθμού. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Ελάτε, κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Την κυρία Τζουζέτου, γεια σας. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω. Ναι, πείτε μας. Ναι, μ' ακούτε. Είμαστε εγγυητές, εγώ και η γυναίκα μου, σε ένα σπίτι του γιού μου. Μάλιστα. Έχουμε πάρει το 2005 και είναι 217.000, έχει πάει 165 τώρα. Είναι άνεργο το παιδί, αλλά έχουμε και εμείς ένα άλλο δάνειο 40.000 από παλιό επαγγελματικό. Μας το πήγανε γιατί πήρα σύνταξη και μου το πήγανε στο, πώς το λένε, ιδιωτικό, ας πούμε. Α, εντάξει. Αλλά εγώ και η γυναίκα μου παίρνουμε, ας πούμε, από 3.000, δηλαδή γύρω στα... Εγώ έχω γύρω με τη γυναίκα μαζί το εισόδημα, πρέπει να σας πω. Ή... Ναι, ναι, πείτε μας, πείτε, να ξέρουμε, περίπου να ξέρουμε τι λύση θα σας πω. Μαζί είναι γύρω στα 19.000 εκεί, ας πούμε. Α, εντάξει, 1.000 το μήνα. Κάτω από 2.000 το μήνα. Ναι, ναι. Ωραία, από προβλήματα υγείας πώς πάτε. Ναι, είχα πριν 1,5 χρόνο 80% με τριπλό bypass και τώρα μου το κάνανε 35, ας πούμε. Γιατί, για να... Και η γυναίκα μου έχει 50% τώρα. Η γυναίκα μου το πήρε τώρα την αναπηρία. Ωραία, γιατί δεν κάνετε μια έτσι να ενταχθείτε στον νόμο, Κατσέλη. Θα μπορέσω λόγω που παίρνω αυτά τα χρήματα στο εισόδημα. Θα μπορέσετε γιατί έχετε προβλήματα υγείας. Αλλά έχω και ένα άλλο ακίνητο. Είναι μεγάλο, μικρό, τι είναι αυτό. Ναι, είναι. Κοιτάξτε, αν είναι μικρό, είναι. Ορίστε. Είναι 135 υπόγειο, 125 ισόγειο. Το άλλο. Ναι, και κάτι κολόνες που έχω απάνω, τι σκέτες, ας πούμε. Είναι τελειωμένο ή μη τελειώσει. Όχι, μόνο το μαγαζί και το υπόγειο είναι τελειωμένο, ας πούμε. Και νοικιάζετε το μαγαζί, το νοικιάζετε. Ναι, το νοικιάζω, ας πούμε. Καλά, πολλές φορές όταν εντάσσεται κάποιος στον νόμο, Κατσέλη, ναι. Μου έχει τύχει δηλαδή σε υπόθεση, σε υποθέσεις. Όχι, δεν το λέω. Εγώ δεν λέω θεωρία, εγώ λέω στην πράξη ότι γίνεται με αποφάσεις. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εξαιρεθεί, να μην πουληθεί, να εξαιρεθεί από την εκπίση, δηλαδή να μην πουληθεί εκτός από το σπίτι του και ένα μαγαζί από το οποίο παίρνει ένα ενίκιο για προκειμένου να αποπληρώνει τη δόση του δανείου του. Και το έχουμε πετύχει πάρα πολλές φορές. Έχουν βγει αποφάσεις γι' αυτό. Καταλάβετε δηλαδή, εγώ τι να εξαιρεθεί το άλλο το σπίτι που δεν έχω δάνεια. Δεν έχετε σπίτι που έχει δάνειο. Αυτό που σας λέω τώρα είναι... Εμένα τώρα του γίνει το σπίτι, το έχουν κάνει υποθήκη ένα σπίτι 60 τετραγωνικά που έχω εδώ και αυτό το που έχει πάρει το 120 τετραγωνικά, ας πούμε. Να δώσουμε ραντεβού να πάμε από εκεί. Α, μπορώ να έρθω... Τέλος πάντων, εντάξει, πάρετε μετά να συζητήσουμε στο σταθμό, εντάξει. Πάρτε μετά να μου πείτε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί μου τα λέτε τώρα λίγα μπερδεμένα. Είσαστε εγγυητής, το καταλαβαίνω. Έχετε λοιπόν το δικαίωμα να ενταχθείτε και εσείς στον νόμο, Κατσέλη, σαν εγγυητής. Και συγχρόνως ο γιος σας, ο οποίος είναι ο πρωτοφυλέτης, ο οποίος έχει πάρει το δάνειο, μου είπατε ότι έχει ένα σπίτι 120, τι μου είπατε, που έχει πάρει το στεγαστικό. Και έχει μεγάλο εισόδημα ο γιος σας, μικρό, τι έχει. Είναι άνεργος. Είναι άνεργος. Ωραία εποχή λοιπόν να κάνει έτσι να ενταχθεί στον νόμο, Κατσέλη, γιατί είναι άνεργος. Για να του γίνει ένα κούρεμα. Εν όψει ότι είναι άνεργος και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί σίγουρα όταν πήρε. Γιατί τα πληρώνουμε εμείς τα δάνεια τώρα, ας πούμε. Εντάξει, δεν φαίνεται ποιος τα πληρώνει. Λοιπόν, όταν πήρε όμως το δάνειο, είχε εισόδημα, δεν είχε. Όχι, όχι καθόλου. Όταν πήρε το δάνειο, δεν είχε εισόδημα. Από την αρχή άνεργος ήταν. Και πήρε δάνειο ενώ ήταν άνεργος. Ναι, μα δώσανε. Επειδή είχαμε εμείς το ακίνητο, τα ακίνητα καίει, μα δώσανε. Μα βάλανε εγγυητές, ας πούμε. Εσύ στην πράξη τι γίνεται. Εσύ στην πράξη τι γίνεται. Καλά, θέλει λίγο συζήτηση η υπόθεση σας τώρα. Όχι, πάτε ναι, μετά στο σταθμό. Θέλει μπορούμε λίγο, να αρματογραφείο σας παρακαλώ, εδώ δίνω συμβουλές στο τηλεόραση. Λοιπόν. Μπορείτε λοιπόν μπορείτε να την πάρετε την κυρία Τζοντζάτου για συμβουλές μετά το πέρας εκπομπής με την ευχαριστώ, ησυχία σας καλά, να σας πει ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θέλετε. Γεια. Πάμε στον κύριο Χρήστο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει ο άνθρωπος. Ελάτε κύριε Χρήστο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζοντζάτου, μπορεί να ξέρετε και εσείς βρε παιδιά και μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, θέλετε.
Δεν μου λες, έλεγε στη χθεσινή ή την προχθεσινή συζήτηση που έχει πάντα, ας πούμε, και λύνει τα προβλήματα ή συμβουλεύει, το εξής, ότι αν χρωστάς, λέει η Φερρυπίν, μέχρι 6.000 στην τράπεζα, διαγράφονται ναι, ή ναι, είναι ξέρω, για τα δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Α, μόνο για αυτά. Μόνο όχι, για εγώ έχω δάνειο. Δύο κάρτες με λίγα λόγια και είναι ναι, γύρω στις 6.300. Όχι. Πολύ καλά κάνατε και ρωτήσατε. Ναι. Και, λοιπόν, ναι. Αυτό αφορά μόνο τα δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που αναφέρουν ότι ναι. μέχρι 6.000 διαγράφεται. Α, ή αν έχετε δώσει κάποιος γιατί... το 60% διαγράφετε το υπόλοιπο. Αυτά αφορά εντάξει, μόνο... είναι για τα δάνεια αυτά που λέτε. Μόνο εγώ επειδή έχω δύο κάρτες. Τώρα για το δικό σας δάνειο, τι υπόλοιπο έχετε, 6.000 είπατε? Ναι, 6.300 κάτι τέτοιο. Κάρτα είναι. Είναι, κάρτα είναι, τι είναι? Κάρτες, δύο κάρτες είναι, κάρτες. Δηλαδή 3.000 είναι το κανονικό και άλλα τόσα είναι η τότε. Ωραία, λοιπόν, καλά, κλασικό τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει το δικαίωμα λοιπόν, έχει μειωθεί το εισόδημά σας? Εγώ δεν είμαι ούτε καν συνταξιούχος. Δυστυχώς, ας πούμε, δεν έχω σύνταξη. Τα παιδιά μου με ταΐζουνε, να τα πούμε έτσι απλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χρωστάτε 6.000 για μία κάρτα. Μία-δύο κάρτες. Λοιπόν, δύο κάρτες. Δύο, για δύο κάρτες χρωστάτε 6.000. Και δεν έχετε κανένα εισόδημα. Όχι. Να πάτε λοιπόν στην τράπεζα, να ζητήσετε κούρεμα και θα σας κάνει μεγάλο κούρεμα. Γιατί επειδή δεν έχετε κανένα εισόδημα, μπορεί να σας κάνει και 90%. Εντάξει. Λέτε, γιατί εγώ πήρα κάνα τηλέφωνο σας είπα, και μου λένε... πάτε... καλά τώρα, άμα πάμε, ναι, άμα καλά, πάτε στον υπάλληλο, καλημέρα σας παρακαλώ. Ξέρετε, η τράπεζα αυτή, ας πούμε, ήταν από παλιά, ήταν τη Σιντερ Αμέρικαν, μετά πήγε σε μια άλλη, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, και έφτασε στο πώς το λένε, Post Bank. Ναι. Στο ταχυδρομείο, ξέρω εγώ, κάτι έτσι. Τώρα, εκεί δεν ξέρω πού πρέπει να πάτε, ας πούμε. Το ταχυδρομικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, εντάξει. Να, τι τώρα, να πάτε εντάξει. Εκεί που... ένα λεπτό, να πάτε στην τράπεζα που είναι το δάνειό σας. Ναι. Κάποια διεύθυνση έχει, γιατί σας στέλνουν ειδοποίηση πόσο σας οφείλει. Έρχεται, ναι. Ότι έχει γίνει να πληρωθεί. Ακριβώς. Αυτό, να πάτε λοιπόν εκεί που ανήκει και θα ζητήσετε ένα κούρεμα. Γιατί δεν έχετε κανένα εισόδημα. Μην τύχει αύριο και έχετε δουλειά, δεν σας κάνουν κούρεμα αύριο, σήμερα που δεν έχετε εισόδημα. Καταλάβατε. Τώρα ναι, που είσαι σε καλή περίπτωση. Είμαι και μεγάλο στην ηλικία. Είμαι 74 χρονών. Δεν είναι ότι είμαι παιδί. Μια χαρά είσαστε. Για να δουλέψω, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τη συμβουλή ζητάω. Αφού σύνταξη δεν έχετε. Να κυρία Τζορτζάτου να τη πω να δω τι μπορεί να μου κάνει. Σας είπα, υπάρχει λύση γιατί απλούστατα. Σύνταξη δεν παίρνετε πρώτο. Δεύτερον, είσαστε άνεργο, δεν δουλεύετε. Γιατί και παρά την ηλικία σου μπορεί να δουλεύετε. Έχω και χάσει 10 χρόνια ήμουν άνεργο. Α πούμε τώρα τα τελευταία. Λοιπόν, επομένω δικαιούστε ένα μεγάλο κούρεμα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Μη σας πούνε καμιά παράταση και βάλτε κοίτα στα παιδιά σας. Προσοχή σε αυτά. Θέλει πολύ προσοχή. Να ζητήσετε ένα κούρεμα. Όχι, όχι. Εντάξει. Ναι. Μεγάλη προσοχή στις κοινές σας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Ελάτε, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ελάτε, κυρία Ιωάννα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω ένα διαμέρισμα. Έχω πάρει ένα δάνειο στην... Εθνική Τράπεζα μέσω εργατικής κατοικίας. Μπράβο, οργανισμός εργατικής κατοικίας. Μπράβο. Έχω τελειώσει από την εργατική κατοικία τώρα. Είναι στα 9 χρόνια κλείσανε και τώρα δίνω μόνο της Εθνικής Τράπεζας ναι. τα χρήματα. Ναι, ναι. Μου είχαν πει ότι αν είναι στην εργατική εστία και δώσεις το 70% πόσο... Ναι, εάν έχεις πληρώσει, αν έχεις πάρει κατευθείαν δάνειο από τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, γιατί τότε είναι πολλά... Είναι... Πολλά μέσω τράπεζα. Εσείς θα ελέγξετε αν το δάνειό σας είναι κατευθείαν μέσα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Εάν είναι κατευθείαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και έχετε δώσει το 60% του δανείου σας, που σίγουρα το έχετε δώσει, έτσι είναι τόσα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Εάν διαγράφετε το υπόλοιπο, αλλά θα πρέπει να κάνετε αίτηση στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, δηλαδή στον ΟΑΕΔ που έγινε ο διάδοχος τώρα, και να ζητήσετε. Να σας κάνουν ένα κούρεμα. Να πάρετε ένα εξοπλητήριο. Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Μου είπαν ότι δεν είναι απευθείας. Είναι μέσω Εθνικής Τράπεζας. Δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, λοιπόν. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, από ότι... Αλλά καλό θα είναι όμως να πάτε στον ΟΑΕΔ που είναι της εργατικής κατοικίας ο ειδικός διάδοχος, να το ελέγξετε εάν ανήκει, εάν εμπίπτεται σε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις. Γιατί χάνετε τίποτα να πάτε να ρωτήσετε, μπορεί όχι, να ανήκει. Όχι, μην πάτε στην τράπεζα, στον οργανισμό εργατικής, στον ΟΑΕΔ θα πάτε κατευθείαν.
Καταλάβατε. Μάλιστα. Να πάτε να ρωτήσετε. Μία επίσκεψη. Αν τελικά ανήκετε στην κατηγορία και διαγραφεί το υπόλοιπό σας, γιατί να χάσετε αυτή την ευκαιρία? Δεν θα ισχύει συνέχεια. Γιατί εμείς είμαστε και χαμηλό συνταξιούχοι. Παίρνουμε 152 άτομα. Να ρωτήσετε. Και αν ρωτήσετε και σας πούν ότι δεν εμπίπτει σε αυτό, πάρτε μας άλλη φορά να σας πω τι θα κάνετε. Εντάξει. Εντάξει, να πάτε πολύ. Αύριο να ρωτήσετε. Μην τα αφήνετε. Μάλιστα. Όχι, όχι. Μην θα χάνετε πάω. Το χρόνο. Πάμε στην κυρία Άννα. Ελάτε, κυρία Άννα. Καλησπέρα σας. Από Χαλκίδα παίρνω. Ναι. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Τζορτζάτου. Ναι, εγώ έχω, ας πούμε, έχω μεγάλο δάνειο. Εν τω μεταξύ, τον καιρό εκείνο είχα μεγάλα εισοδήματα. Μετά μου τύχανε αρρώστιες με τον σύζυγό μου σκλήρης κατά πλάκας βαριάς μορφής. Εγώ, μας κόψανε τις συντάξεις εν τω μεταξύ, εμένα μου κόψανε τις συντάξεις. Το παιδί μου είναι άνεργο. Και είχαμε το εξοχικό στη Χαλκίδα και μένουμε στη Χαλκίδα στο εξοχικό, ατελειοποίητο δηλαδή, και είχαμε φτιάξει δύο μεζονέτες. Ήμασταν καλά οικονομικά. Ναι. Ήρθανε τα πάνω κάτω, τα νίκιαζα 2.500 το ένα και ναι. Τώρα τα νοικιάζω 1.000 ευρώ το ένα. Το μήνα, είναι αδύνατο να τα απεξέλθω στην τράπεζα. Έχω μπει στον νόμο Κατσέλη εγώ και ο άντρας μου, ο άντρας μου για τη Χαλκίδα και εγώ μαζί με το γιο μου για τη μία μεζονέτα στα Μάτα που την έχω φτιάξει. Το γιο μου δεν τον βάλανε στην χωρίς. Πρώτη δικάσιμο, ας πούμε, δεν τον βάλανε στον νόμο Κατσέλη. Άνεργο, σπούδαζε τότε. Συγγνώμη, τώρα με τελείωσε και είναι άνεργο. Το γιο σας δεν έβαλαν στον νόμο Κατσέλη? Το γιο μου, ναι. Γιατί? Έγινε η πρώτη δικάσιμο σε μένα στις 13 Δευτέρου το 18 και περιμένουμε, λέει, μέσα σε από 2 μήνες μέχρι 6 μήνες να βγει η απόφαση. Ναι, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πουλήσω τη μία μεζονέτα της κόρης μου. Δεν βρίσκω να την πουλήσω για να πάω να δώσω στην τράπεζα. Για να μπορέσω δηλαδή να ελαφρυνθώ και να μην αφήσω τα παιδιά μου με θηλιά στο λαιμό. Γιατί αυτό ήταν μεγάλος λάθος μας. Αλλά πού να ξέρουμε που είχαμε, τι να πω δηλαδή. Παίρνανε τη μίζα από μέσα από την τράπεζα μαζί με μία συμβολογράφο και μας παρασύρανε. Αρρωσταίνει ο άνδρας μου και δεν καταλάβαινε τι του γίνεται με σκλήρης κατά πλάκας και έπαιρνε δάνειο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα βρίσκομαι σε οδυνηρή κατάσταση. Θα μου τα πάρουν όλα δηλαδή. Όχι, λοιπόν, κάτι άλλο. Περίμενε. Να καλή μου γυναίκα, κυρία. Είπατε ότι θέλετε να πουλήσετε το διαμέρισμα, το σπίτι της κόρης σας. Ναι. Είναι... Γιατί, ένα λεπτό, συγγνώμη, ένα γιατί λεπτό, η κόρη μου έχει ένα παλιό σπίτι στη Νέα Σμύρνη, 45 χρονών το δικό μου, και επειδή φοβήθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το κερδίσει, δίνει τη μεζονέτα, τη δίνει στην τράπεζα. Αυτά τα παιδιά μου έχουν την υψηλή κυριότητα και εμείς έχουμε την επικαρπία. Έχει προσημείωση και τη δίνει στην τράπεζα. Όχι, προσημείωση έχει του γιου. Της κόρης είναι καθαρή. Έχει δάνειο η κόρη σας. Έχει δάνειο δυστυχώς η κόρη και πήρε το πατρικό γιατί δεν βγαίναμε τότε. Έχει δάνειο και το λοιπόν η κόρη σας. Ορίστε. Έχει δάνειο λοιπόν η κόρη σας. Ναι, καλή μου. Έχει στην Πειραιώς 144 και έχει φτάσει 206. Πλήρωνε στην αρχή, μετά δεν μπόρεσε να πληρώσει γιατί είναι και ανήπαντρη μητέρα. Ναι, για να με δύο παιδιά. Πω, είναι τραγική κατάσταση. Λοιπόν, τραγικότατη. Και ο άντρας μου είναι σε βαριά μορφή με σκλήση κατά πλάκα. Καταρχήν δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Θα θέλει και έναν άνθρωπο να τον προσέχει, να πληρώνεται εξτρά. Λοιπόν. Όχι, εγώ δεν προσέχω, αλλά εγώ τραβάω τα αντίνα που έχω ζάχαρο. Είμαστε σε κατάσταση δηλαδή προ τάπο, α πούμε. Λοιπόν, αλλά κυρία Άννα, τελείωσε η εκπομπή. Θα πάρει την κυρία Τζορτζάτου ευθύς αμέσως το ίδιο τηλέφωνο μετά από 3-4 λεπτά. Να τις εκθέσετε ό,τι άλλο θέλετε και να σας βοηθήσει με συμβουλές, γιατί η εκπομπή στον αέρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, τελειώνει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τους τηλεθεατές μας. Ξέχασα τι έχετε εκπομπή. Έχετε Δευτέρα, τι ώρα? Κυρία Άννα, λοιπόν, τη Δευτέρα 8 η ώρα το βράδυ ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τους τηλεθεατές. Εάν θέλετε, κυρία Τζορτζάτου, την παίρνετε σε 3 λεπτά. Καλό σας βράδυ από την Φωνή των Δανειοληπτών.